πραγματικά είναι ένα πολύ ωραίο απόγευμα για την Ελλάδα. Πραγματικά ότι όλη η πόλη έχει βγάλει το υγιές, το νεανικό της πρόσωπο, το δροσερό της πρόσωπο σε όλους τους δρόμους της πλήρης μας. Είναι πραγματικά μια πρωτοβουλία της Ελλάδας που νομίζω ότι μπορεί να δώσει μια άλλη νότα δροσιάς στην πόλη μας. Είναι προς το ότι ο αθλητισμός και κυρίως σε ό,τι αφορά όλες τις ομάδες της κοινωνίας μπορεί να αποτελέσει και μια ιδιαίτερη έτσι, αναπτυξιακή προοπτική. Οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα. Ελπίζω αυτή η πρώτη μας προσπάθεια, η πρώτη κοινή προσπάθεια όλων των πολιτών της Τρίπολης επί της ουσίας και όλων των φορέων να επιβραβευτεί και αυτό που μπορεί να γίνει, με το να γίνει αυτό ένας θεσμός που χρόνο με το χρόνο θα δυναμώνει και θα κάνει την πόλη μας ένα σημείο συνάντησης αυτήν την εποχή κάθε χρονιά. Εύχομαι σε όλους τους συμμετέχοντες να απόλαυσαν την απογευματινή τους βόλτα στην Τρίπολη και εύχομαι του χρόνου οι συμμετοχές να είναι ακόμα περισσότερες, η διοργάνωση ακόμα πιο άρτια και η προσέλευση του κόσμου από κάθε μεριά της Ελλάδας ακόμα μεγαλύτερη. Για πρώτη φορά στην πόλη μας διοργανώνεται ένας πρωτότυπος, θα έλεγα, αγώνας. Ένας αγώνας που οι αθλητές θα τρέξουν μέσα στην πόλη και στις περιφερειακούς δρόμους. Θα είναι προς το Σούρουπο και νύχτα, θα έλεγα, θα διαρκέσει ο αγώνας αυτός και θα συμμετέχουν όλες οι ηλικίες των αθλητών. Από ό,τι γνωρίζουμε και από ό,τι έχουμε διαβάσει όλοι, είναι ένας αγώνας των 1.000 μέτρων για μικρές ηλικίες, των 2.000 μέτρων και των 10 χιλιόμετρων. Μυθική Πελοπόννησος είναι ο σύμβολος διοργανωτής του αγώνα, υποστηρίζεται από το ΣΕΓΑ, το Γυμναστικό Σύλλογο Αρκαδίας, από το Δήμο Τρίπολης και από το πρόσωπο. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση, θα έλεγα, για την Τρίπολη, διότι μας δίνει τη δυνατότητα να καθιερώσουμε πλέον την Τρίπολη, το κέντρο της Πελοποννήσου, ως το αθλητικό κέντρο. Μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να προβάλλουμε τον αθλητικό τουρισμό, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι ο αθλητισμός είναι παιδεία, ο αθλητισμός είναι πολιτισμός. Και το σημαντικότερο είναι η υγεία. Θα ήθελα να πω ότι όλοι οι συμμετέχοντες είναι νικητές, η συμμετοχή είναι νίκη και ήθελα να πω κάτι που είπε και ο Περιφερειάρχης κ. Στατούλης, ότι αυτός ο αγώνας ίσως είναι η αρχή για να έχουμε και άλλες διοργανώσεις και διοργανώσεις στην Τρίπολη και στην Αρκαδία γενικότερα και στην Πελοπόννησο. Στηρίζουμε τον αθλητισμό. Εγώ ως παλιός αθλητής και για το προκάτσι το γνωρίζετε και ως αντιπεριφερειάρχης και αθλητής η Τρίπολη να καταστεί ένα σημαντικό κέντρο αθλητισμού, να φέρουμε και άλλες διοργανώσεις. Στο παρελθόν είχαμε φέρει και τις ρήψεις στο στάδιο, από ό,τι θυμόστε, με μεγάλη επιτυχία και με μεγάλη ψηφό. Και από εκεί και πέρα θεωρώ πως τα έχουμε καταφέρει. Θέλω, γίνοντας, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Τροχέα και την Αστυνομία Τρίπολης για τις σημαντικές προσπάθειες που καταλαμβάνουν, γιατί όπως καταλαβαίνετε έγινε ένα στην πόλη κάποιες απαγορεύσεις και ο κόσμος για το καλό είναι βέβαια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Καρδιακό Νοσοκομείο για την προβλήρα του και για την στήριξη δίπλα στους αθλητές. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις δημιουργικές ομάδες που είναι μαζί μας και μας βοηθάνε. Εμάς η καρδιά σε όλους και εύχομαι σε όλους τους συμμετέχοντες και κάθε επιτυχία. Είμαστε εδώ όλοι στην Τρίπολη, στο Night Run, μια αυτή εκδήλωση όπου η Περιφέρεια στην Πελοποννήσου έχει συμμετοχή, μια εκδήλωση στην οποία ο Δήμος Τρίπολης, το νομικό πρόσωπο του Δήμου και η Περιφέρεια, οι νέοι και οι νέες της πόλης μας, της Περιφέρειάς μας, συμμετέχουν στον αθλητικό δρόμο. Είναι μια θετική πρωτοβουλία, η οποία θα αναλάβει και τα αθλητικά σωματεία της πόλης σε θετική κατεύθυνση, δίνοντας ένα διαχρονικό νόημα στους νέους που μπορούν να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, να ξεπεριφερθούν με τα δεδομένα και να δώσουν μια νέα ζωή και μια νέα πορεία στην περιοχή μας. Συγχαρητήρια σε όλους.
συμμετέχουν σε όλα τα παιδιά, σε όλους όσους είχαν τη δυνατότητα να τρέξουν και τα 3 και τα 5 και τα 10 χιλιόμετρα και φυσικά και σε όσους τερμάτισαν και μάλιστα όσους τερμάτισαν πρώτοι, δεν πειράζει, συγχαρητήρια.